παγκόσμιο εγχείρημα της XPRIZE για την χαρτογράφηση του πυθμένα της θάλασσας έχει ως βάση τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Το σπουδαίο αυτό επιστημονικό πείραμα επιδιώκει την ακριβή χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας και το έπαθλο είναι 7 εκατομμύρια δολάρια. Με την Καλαμάτα μέσα από όλη αυτή την διαδικασία να λαμβάνει διεθνή προβολή. Εδώ και ένα χρόνο, με απόλυτη εμπιστευτικότητα, ήρθαμε σε επαφή με την XPRIZE, γιατί και αυτοί διαπίστωσαν ότι ο χώρος εδώ του λιμανιού της Καλαμάτας και γενικότερα το ότι σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή έχουμε βάθη τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το πρόγραμμα και το εγχείρημα που θα σας πω δύο λόγια πιο κάτω. Εντοπίστηκε ο χώρος λοιπόν εδώ της Καλαμάτας, του λιμανιού. Η αποθήκη αυτή διατέθηκε από το λιμενικό, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έτσι ώστε να υποστηριχτεί το σημαντικότατο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα. Είναι πολύ σπουδαίο και για το ότι γίνεται εδώ το γεγονός αυτό, αλλά και επιστημονικά το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και αγγίζει την παγκόσμια εμβέλεια τα γεγονότα που συμβαίνουν εδώ. Έχει να κάνει με την ταχύτερη και ακριβέστερη αποτύπωση 250.000 στρεμμάτων ανοιχτά της Μεσσηνίας, όχι σε μεγαλύτερο χρόνο του ενός 24ωρου, σε μια περιοχή που έχει οριοθετηθεί στα 500.000 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το εγχείρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, το εγχείρημα αυτό θα είναι πρωτοπόρο, και από εδώ θα αναδειχτούν εκείνοι οι εξοπλισμοί οι οποίοι θα αναλάβουν να αποτυπώσουν το βυθό της γης, ο οποίος καλύπτει το 70% του πλανήτη μας. Άκρως χαρακτηριστικά και τα όσα σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση Best η επικεφαλής του Shell Ocean Discovery XPRIZE, Dr. Γιώτη Καβυρμάνη. Είμαστε εδώ με το υποβρύχιο XPRIZE, έναν διαγωνισμό 7 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό να χαρτογραφήσουμε τον πυθμένα της θάλασσας σε πολύ υψηλή ανάλυση. Το 70% της γης καλύπτεται από ωκεανούς, από τους οποίους οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμα χαρτογραφηθεί, αλλά πιστεύουμε πως με την τεχνολογία που διαθέτουμε είναι τώρα αυτό εφικτό. Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ στην Καλαμάτα για τα τελευταία τεστ της νέας αυτής τεχνολογίας. Πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής. Αναμένουμε να έρθουν ακόμα 7 ομάδες έως τα τέλη του Δεκεμβρίου με τον σκοπό να ολοκληρωθούν τα διαγωνιστικά τεστ. Διαλέξαμε την Καλαμάτα για τον διαγωνισμό γιατί θέλαμε περίπου βάθος 4.000 μέτρων, γιατί σε αυτό το βάθος θα δουλέψει η ομάδα. Επίσης θέλαμε ένα μέρος χωρίς πολλές καταιγίδες. Ήταν να πάμε στο Πόρτο Ρίκο, αλλά πέρυσι χτυπήθηκε από τυφώνες, οπότε η Μεσόγειος ήταν μια πολύ καλή λύση. Και αυτό που επίσης θα θέλαμε ήταν μια πόλη που να έχει καλές παροχές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, καθώς περιμένουμε 200 με 250 άτομα από όλο τον κόσμο, από την Ιαπωνία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Νορβηγία και την Αίγυπτο. Και η Καλαμάτα ήταν η ιδανική πόλη. Δεν υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί σαν το XPRIZE ανά τον κόσμο και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός και είναι το πρώτο που διεξάγεται στην Ευρώπη. And this is actually the first test bed in Europe.